Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι από τότε που σχηματίστηκε η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, τα πράγματα για την ελληνική οικονομία πηγαίνουν καλύτερα. Δεν είναι προφανώς η ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη, αλλά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχυρίζονται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, αναφέρουν κάποια μεγέθη, ότι η Standard & Poor's, για παράδειγμα, αναβάθμισε τη θέση της χώρας κατά 6 ολόκληρες βαθμίδες, πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Μιλάνε ότι τα spread διαρκώς έχουν τάσει να πέφτουν. Άλλο ένα παράδειγμα το οποίο μιλάνε είναι ότι όσοι είχαν ποντάρει κερδοσκόποι ή δημοσιογράφοι για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ότι θα πάρουν την επόμενη δόση, τσουρουφλίστηκαν και έχουν βγει μια σειρά από, εν πάση περιπτώσει, δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση εκπορεύεται και από πράγματα που έχουν γίνει στην Ευρώπη και από τα πράγματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι αλήθεια ότι από το καλοκαίρι του 2012 έχουν γίνει κάποια πράγματα που αλλάξαν λίγο το κλίμα. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία κατά κάποιο τρόπο έδωσε την εντύπωση ότι πραγματικά θέλει το ευρώ, άρα πήρε κάπως μια πολιτική απόφαση. Ο Ντράγκη είπε ότι θα κάνει απεριόριστη νομισματική πολιτική αν χρειαστεί. Η λέξη εκεί κλειδί είναι το απεριόριστο, mm-hmm. δεν είναι ότι θα βοηθήσει, απεριόριστο. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι οι κυβερνήσεις φαίνονται να έχουν μια υποταγή στα μέτρα που τους είπανε. Αυτά τα τρία σαν πακέτο έχει αλλάξει λίγο το κλίμα στις αγορές. Αυτό είναι από την ευρωπαϊκή μεριά. Έχει σχέση δηλαδή με τις ελληνικές πολιτικές. Ναι, έχει σχέση και με τις ελληνικές πολιτικές, γιατί και η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία και ο Μόντι κάνουν τις πολιτικές που τους έχουν πει χωρίς παράκληση. Δηλαδή είναι ένα από τα τρία πράγματα. Τώρα έρχεται η Ελλάδα και λέει, και η ελληνική κυβέρνηση λέει, ότι επειδή οι προσδοκίες είναι σημαντικές και έχει αυτή την αλλαγή στην Ευρώπη, ότι όπως υπήρχε ένας φαύλος κύκλος προς τα κάτω, θα προσπαθήσουμε εμείς με τεχνικούς τρόπους να δημιουργήσουμε μια αισιοδοξία, μήπως αρχίσει ένας κύκλος αυτή τη φορά προς τα πάνω. Δηλαδή να αρχίζουν να καλυτερεύουν οι προσδοκίες, ο κόσμος να αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά να παίρνει περισσότερο ρίσκο, να γίνονται κάποιες επενδύσεις. Αυτό είναι το κλίμα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Αυτό όμως που διαφαίνεται και κατά κάποιο τρόπο χαλάει τη μανέστρα που λέγανε οι παλιότεροι, mm-hmm. είναι ότι τα μέτρα έχουν πραγματική επίδραση. Mm-hmm. Και οι στόχοι δεν βγαίνουν και δεν είναι ότι δεν βγαίνουν μόνο στην Ελλάδα, δεν βγαίνουν και στην Ισπανία, δεν βγαίνουν και στη Γαλλία ακόμα. Άρα δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Δηλαδή λέει τώρα η κυβέρνηση mm-hmm. και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε τελική απόφαση για το ευρώ και εμπιστευόμαστε περισσότερο αυτή την κυβέρνηση από την κυβέρνηση Παπαδήμου ή την κυβέρνηση Παπανδρέου. Mm-hmm. Αν το Μάρτι δεν έχουν βγει τα νούμερα και φανεί ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν τόσο δεσμευτική ή τόσο αποτελεσματική με τις αποφάσεις που πήρε, θα ξαναρχίσει η συζήτηση για την Ελλάδα και την παρανομή της. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Mm. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει αγοράσει κάποιο χρόνο η κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία. Mm. Έχει αγοράσει κάποιο χρόνο. Πατάει σε αυτές τις αλλαγές στην Ευρώπη. Αυτές οι αλλαγές στην Ευρώπη είναι περιορισμένες, δηλαδή δεν είναι ότι έγινε μια μεγάλη τόνωση στις νότιες αγορές, δηλαδή ένα εξωγενές σοκ για να ξαναφέρει έναν φαύλο κύκλο, ενάρετο κύκλο τώρα προς τα πάνω, και νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον όλος ο νότος να είναι σε στασιμότητα στην καλύτερη περίπτωση για πολλά χρόνια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα το δεχτούν οι λαοί στην Ευρώπη να είναι του Νότου, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αν καταλάβουν ότι έχουν μπροστά τους 10 χρόνια στασιμότητα? Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος ύφεσης και ότι από το 2014 θα υπάρξει ανάκαμψη. Ενστερνίζεσαι αυτή την αισιοδοξία? Εγώ θα το έβλεπα ως εξής. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις παγκοσμίως που μια οικονομία μετά από πολλά χρόνια ύφεσης mm-hmm. έχει μια γρήγορη ανάκαμψη. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη ύφεση που υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη
Και ξαφνικά βλέπεις εκεί που μια οικονομία ήταν στο πάτο ή συνεχώς χειροτέρευε, ξαφνικά παίρνει την αντίστροφη πορεία. Συνήθως όμως αυτό χρειαζόταν ένα εξωγενές σοκ για να τη βοηθήσει να ξεκινήσει αυτό, ή είχε ένα κλίμα στην παγκόσμια οικονομία που βοηθούσε αυτή την ανάκαμψη. Η Ελλάδα και γενικά ο νότος της Ευρώπης δεν τα έχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή ούτε έγινε το εξωγενός σοκ, δηλαδή ένα καινούριο Marshall Plan, μια επενδυτική στρατηγική. Ένα οικονομικό boom, για να βοηθήσει, ούτε το κλίμα. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μια περιοχή του Νότου που χωρίς, αν δεν αλλάξει κάτι, χωρίς μια διαφορά στην πολιτική που εφαρμόζεται, μπορεί να είναι σε μια κατάσταση αστιμότητας για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν εστερίζουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα επόμενα 4-5 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν μπορεί να έχει και ένα χρόνο και 3% ανάπτυξη, λέω εγώ, για ένα χρόνο. Αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν θα είναι σταθερή, δεν θα σταθεί σαν μόνιμη κατάσταση και καθόλου δεν είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει να μειωθεί η ανεργία, να ξαναρχίσει αυτός ο κύκλος που σύγκλησης με την Ευρώπη. Έχει χρησιμοποιηθεί η έκφραση και για την Ιρλανδία ότι παρόλο το ότι έχει βγει από την οικονομική κρίση, τουλάχιστον τα νούμερα, ότι υπάρχει μια κάποια οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο έχει χρησιμοποιηθεί η έκφραση ανάπτυξη μέσω εξαθλίωσης. Ναι. Δηλαδή παραμένει υψηλή η ανεργία, η αποκλεισμή, και παρόλο με μια και άλλο ένα μεγάλο κλίμα μετανάστευσης. Δηλαδή η Ιρλανδία το έχει αυτό έτσι κι αλλιώς. Είναι άνθρωποι το έχουν από το 19ο αιώνα είχαν κύματα μεταναστών κάθε φορά που υπήρχε κρίση από τότε που είχαν το λιγμό της πατάτας. Έτσι. Τώρα έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα του προϋπολογισμού και σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είσαι ο υπεύθυνος για τέτοια ζητήματα. Στη Βουλή. Στη Βουλή. Με αυτό εννοώ. Και εδώ η κυβέρνηση παρουσιάζει μια ρόδινη εικόνα. Μια σχετικά καλή εικόνα σε σχέση τουλάχιστον με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Εστάη Κούρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι δημοσιονομικοί τουλάχιστον στόχοι της κυβέρνησης προχωράνε. Δηλαδή, μιλάει, μάλλον πριν από κάποιες μέρες, ανέφερε ότι το 2012 κλείνει με πρωτογενές ισοζύγιο πλεονασματικό 434 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2011 ήταν έλλειμμα 3,5 δισεκατομμύρια. Από 3,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Η κυβέρνηση τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι πάμε σε ένα πρωτογενές πλέον ισοζύγιο, θετικό δηλαδή, 434 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό το ζήτημα, τι λες. Όλοι οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα από ένα μήνα. Ένα μήνα μπορεί να πας καλύτερα, ένα μήνα μπορεί να πας χειρότερο. Ένα πράγμα που λέει η κυβέρνηση είναι ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τους στόχους. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της ερώτησης που έκανες. Αυτό είναι μεν σωστό, αλλά είναι και παραπλανητικό. Γιατί η διαδικασία είναι ότι κάνει μια κυβέρνηση ένα προϋπολογισμό, μετά κάνει ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό και μετά οι στόχοι είναι σχέση με αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, αν το μέτρο σύγκρισης ήταν με το προϋπολογισμό του Δεκέμβρη του 2011, τότε δεν έχουμε πάει καλύτερα από τους στόχους, έχουμε πάει χειρότερα από τους στόχους. Αυτό να το πούμε σαν κακά νέα για την κυβέρνηση. Τα καλά νέα για την κυβέρνηση είναι όντως αυτή έχει περιορίσει το έλλειμμα και φαίνεται ότι φτάνει κοντά σε ένα πλεόνασμα. Αυτό πρέπει να υποθεί. Αυτό είναι βέβαια όμως συγχρόνως καλό και κακό. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φέρεις πλεόνασμα μέσα σε μια κρίση είναι αυτό που βαθαίνει την ύφεση. Αυτό σημαίνει, αυτό οι οικονομολόγοι το λένε προκυκλική πολιτική. Τι σημαίνει προκυκλική πολιτική? Ότι όταν έχεις άνθηση κάνεις μέτρα να είναι ακόμα πιο πετρακτική η πολιτική, αλλά όταν είναι ύφεση κάνεις μέτρα να την κάνει ακόμα πιο φυσιακή την πολιτική. Δηλαδή σε μια ύφεση θα ήθελες το έλλειμμα να αυξάνεται. Για να μπορεί τουλάχιστον δεν υπάρχει ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα, δεν κάνει επενδύσεις ή οι ιδιώτες δεν πηγαίνουν να καταναλώσουν από τα μαγαζιά, έρχεται η κυβέρνηση και κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζει αυτή την έλλειψη ζήτησης.
το να στοχεύει σε πλεονάσματα στην ύφεση είναι αυτό που λέμε προκυκλικό. Δεν φτάνει που έχουμε ύφεση, εσύ δημιουργείς ακόμα περισσότερη ύφεση. Και το μεγάλο τεστ σε αυτό. Αυτό είναι κενσιανή και ορισμένα. Αυτή είναι η άποψη. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι ούτε. Αυτό λέμε, σε αυτό, δεν είναι. Αυτό, αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα για τη διαφορά μας με τους κενσιανιστές. Αλλά, ναι, αλλά σε αυτή την ερώτηση που θέτεις, νομίζω είναι σωστή η θέση. Ότι να δημιουργήσεις ακόμα περισσότερη ύφεση όταν η οικονομία σου είναι σε ύφεση και είναι το τέταρτο έτος ύφεση, δεν είναι λογικό και δεν ανάγκη να είσαι κεντζιανός να το πεις αυτό. Έτσι, έτσι. Και το τελευταίο είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι τα έσοδα. Που τώρα δεν είναι ότι δεν πληρώνω γιατί κάνω πολιτική στάση, αλλά ότι δεν πληρώνω γιατί δεν έχω χρήματα. Δηλαδή υπάρχουν τόσες οικογένειες που δεν δουλεύει κανένας, υπάρχουν τόσο μεγάλοι άνεργοι, υπάρχουν όμως τόσες οικογένειες που δουλεύει μόνο ένας, υπάρχουν ακόμα και οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή είναι τόσο. Και αυτά δουλεύουν συσσωρευτικά. Έτσι, ειδικά όταν έχεις περάσει και το ένα χρόνο που έκανες σε κάποιες θητείες και ο δεύτερος και ο τρίτος, τώρα το 2003, στους πρώτους τρεις μήνες, θα δούμε πώς θα πάνε τα έσοδα και αν θα μπορούν να είναι οι στόχοι που έβαλε τώρα το, στο μεσοπρόθεσμα, αν αυτά μπορούν να βγουν. Αμφιβάλλον θα τους βγει και τότε θα δούμε αν θα μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει το στένος ή θα τους αφήσουμε εμείς, ο άλλος τρόπος, δηλαδή η άλλη μεριά του ίδιου νομίσματος, να πάρουν και, και άλλα μέτρα. Το πλεόνασμα όμως προέρχεται και από τη στάση πληρωμών που έχει ουσιαστικά κάνει το κράτος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το υπολογίσεις ανά μήνα. Γιατί δεν ξέρουμε πίσω από τα στοιχεία τι γίνεται, ποια δηλώνουν, ποια δεν δηλώνουν. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε να υπάρχουν κανόνες που ξέρεις ότι αυτά χρωστάς στους πολίτες, αυτά βάζεις μέσα στον προϋπολογισμό και αυτό είναι στους αριθμούς. Αν το έχουν κάνει, δεν το ξέρω αυτό. Για αυτό το μήνα που είπατε. Που... Συνεχίζοντας τις επιτυχίες που αναφέρει, τουλάχιστον ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έχει επιτύχει και που αν θέλεις. Τον προηγούμενο τουλάχιστον μήνα δημοσκοπικά φαινόταν ότι η κυβέρνηση τσίμπησε ακριβώς σε κάποιες εξωτερικές επιτυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε και τη δόση, υποτίθεται, που καθυστερούσε και πεζόταν θα την πάρουν ή όχι. Αλλά η βασική επιτυχία που είχε, υποτίθεται, η κυβέρνηση Σαμαρά την προηγούμενη περίοδο ήταν η διαπραγμάτευση που έκανε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήρθε θριαμβολογώντας ο πρωθυπουργός ο Σαμαράς, λέγοντας ότι πήρε η Ελλάδα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, το παρουσίασε ως μεγάλη επιτυχία και μάλιστα έπεισε και ένα ασαφές, μια ασάφεια για το τελικό ποσό, δηλώνοντας ότι μπορεί το τελικό ποσό να μην είναι 14,5 δισεκατομμύρια, αλλά μάλλον είναι 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να μου πεις, αν πράγματι πρόκειται για μια επιτυχή διαπραγμάτευση στην πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ, είναι δύσκολη ερώτηση αυτό, γιατί από τη μια μεριά αυτό που καμιά φορά λέμε δεν διαπραγματεύεται, δεν είναι σωστό. Δηλαδή και αυτή η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει τις εκλογές, θέλει να κρατηθεί στην εξουσία, οπότε κάτι θέλει να κερδίσει. Σωστό. Να βγαίνεις και να λες εσύ ότι δεν διαπραγματεύεται με την έννοια ότι έχει ένα διαφορετικό μοντέλο στο μυαλό τους. Δεν διαπραγματεύεται με την έννοια ότι αυτά τα μέτρα που παίρνει για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις εργασιακές σχέσεις, θέλει να τα πάρει. Είναι στο πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά θεωρούν ότι είναι νεοφιλελεύθεροι και νομίζουν ότι ο δυναμισμός της οικονομίας θα έρθει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό χρειάζεται χαμηλότερους μισθούς, πιο ευέλικτες αγορές εργασίες. Με αυτή την έννοια, δεν διαπραγματεύεται από άποψη διαφορετικού μοντέλου, διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων με διαφορετικές αξίες, οικονομικές αναλύσεις. Αλλά ότι γίνεται κάποια διαπραγμάτευση, γίνεται κάποια διαπραγμάτευση γιατί καταλαβαίνει αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να δείξει έργο και πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα. Αλλά δεν έχει διαπραγματευτεί στα κυρίαρχα που βγαίνουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε αργότερα και για το λάθος, το πολλαπλασιαστή. Όχι, μιλάμε τώρα ειδικά, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά μιλάμε ειδικά για τα 14,5 ή 18, είναι καταρχάς 14,5 ή 18. Αυτό πάλι πρέπει να το εξετάσουμε. Το εντυπωσιακό όμως, Άγγελε, είναι καμιά φορά από αυτούς τους αριθμούς χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Το πιο τραγικό είναι ότι πριν από μια εβδομάδα έγινε αυτή η συνάντηση κορυφής για τον προϋπολογισμό και μέσα από τη μεγαλύτερη ύφεση της Ευρωζώνης αποφάσισαν να μειωθούν τα ποσά. Δηλαδή έχουμε μια νομισματική ένωση
της Ευρωζώνης, που έχει το μικρότερο προπολογισμό από την Αμερική ή το Καναδά. Όχι όταν είναι ο μικρότερο, δεν είναι του ίδιου επίπεδου, δηλαδή είναι διαφορετικό. Είναι λίγο εκεί γύρω στο 1%, ενώ οι άλλοι έχουν 20-30%, δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι λίγο μικρότερο σε αυτό. Έτσι. Και αποφασίσανε, αυτό νομίζω είναι η μεγάλη εικόνα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη που έχει αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, που τόσες και τόσες χώρες ξαναμπαίνουν σε δεύτερο επεισόδιο ύφεσης. Η Βρετανία μπορεί να πει που δεν είναι στην Ευρωζώνη σε τρίτο επεισόδιο ύφεσης και παρόλο αυτό, από όλα αυτά αποφασίζουν να περιορίσουν αυτό το προϋπολογισμό. Τώρα, τι θα πάρει η Ελλάδα, γιατί είναι δύσκολο να το υπολογίσεις, γιατί θέλουν να δούνε πώς, μερικά θα εξαρτηθούν πώς θα μας καταγράψουν ως χώρα. Τώρα που έχει πέσει το εισόδημα, θα πάρουμε περισσότερο γιατί είμαστε πιο φτωχή περιοχή από ό,τι ήμασταν το 2010. Άρα αυτό δεν, μπορεί να το, δεν έχουν αποφασίσει αυτό, δεν έχουν πει πόσο έχετε φτωχύνει και άρα θα πάρετε περισσότερο. Αλλά θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει και 18 δις. Μπορεί να φτάσει λίγο παραπάνω γιατί όπως καταλαβαίνετε πολλά από αυτά τα επιδόματα ή τις ενισχύσεις έχουν σχέση με το κατακεφαλήν εισόδημα, το δικό μας έχει πέσει, οπότε μπορούμε να πάρουμε παραπάνω. Αλλά μιλάμε για πολύ μικρούς αριθμούς. Τα συνδικάτα στη Γερμανία μιλάνε για να ξεφύγει η Ευρώπη, άρα αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί έρχεται από το Βορρά, δεν έρχεται από τον Νότο. Μιλάνε για ένα πρόγραμμα για να φύγει η Ευρώπη από την κρίση της τάξης των 300 δις. Όταν, δηλαδή μιλάνε για πολύ μεγάλους αριθμούς, κατανοούν δηλαδή οι οικονομολόγοι των συνδικάτων της Γερμανίας ότι για να αλλάξει η κατάσταση στην Νότια Ευρώπη και να αρχίζουν πάλι να έρθουν σε μια τροχιά ανάπτυξης και να αγοράζουν και γερμανικά προϊόντα και να γίνει αυτό το κομμάτι που εκεί είναι κεϊντζιανό, χρειαζόμαστε για πολύ μεγάλους επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους σε σχέση με το λάθος του Δούνου του με τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Για να το πούμε σε απλά ελληνικά, το Δούνου του υποεκτιμούσε την επίδραση της λιτότητας πάνω στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς για αυτή την περίπτωση και δεύτερον πόσο λάθος ήταν και δεν ήταν σχεμένο λάθος και γιατί συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει τόσο κεντρικό ζήτημα αυτό. Το έχουμε κάνει μεγάλο ζήτημα. Όχι επειδή απαραίτητος θεωρούμε ότι έχουν κάνει λάθος. Θα πω κάτι γι' αυτό. Γιατί έχει σημασία να το συζητήσουμε αυτό. Νομίζω δεν είναι άσπρο μαύρο αυτό, αλλά το έχουμε σηκώσει όχι μόνο για να αποδείξουμε ότι κάνουν λάθη, αλλά για να αποδείξουμε ότι στην ουσία δεν είμαστε πεισμένοι ότι είναι λάθος. Γιατί λέμε, ωραία, σας κάνει, πρώτα να πούμε το μέγεθος του λάθους. Αυτό βέβαια. Γιατί έχει σημασία για να καταλάβουν ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό λαθάκι. Το Oxford Economics έκανε μια μελέτη πρόσφατα και έκανε την εξής ερώτηση. Αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα κάναν τα μισά μέτρα μετά το 10. Δηλαδή η βαρβαρότητα κατά το ίμιση, τα μισά μέτρα. Τι θα ήταν το αποτέλεσμα σε αυτές τις οικονομίες. Λοιπόν, προκύπτει στην Ελλάδα του 12, αν είχε γίνει αυτό, ότι όλες οι χώρες είχαν πάρει τα μισά μέτρα, θα είχαμε 300.000 θέσεις παραπάνω εργασίας, δηλαδή 300.000 λιγότεροι άνεργοι, ότι το εισόδημα θα είχε πέσει 14% λιγότερο και τι θα ήταν το κόστος για αυτό που θα ήταν αυτά τα καλύτερα αποτελέσματα, 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στο έλλειμμα της κρατικής κυβέρνησης. Δηλαδή, αντί να πέσει το έλλειμμα 10-11 μονάδες, θα έπεθε 9-9,5. Δηλαδή, για μία μονάδα, λίγο παραπάνω από μία μονάδα ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θεωρεί χαλάλη 300.000 θέσεις εργασίας ή 14% το ΕΕ. Άρα, αν το κοιτάξουμε έτσι, φαίνεται πολύ μεγάλο το λάθος. Είναι τεράστιο 300.000 θέσεις εργασίας για ένα 10%. Δηλαδή, δεν θα έπεφτε το έλλειμμα. Θα έπεφτε, αντί να πέφτει 11, θα έπεφτε 9,5-10. Δηλαδή, είναι τίποτα. Άρα, έχει σημασία ότι είναι τόσο μεγάλο το λάθος. Και λέμε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, αν πραγματικά νοιάζεστε για αυτό το λάθος, τότε υπήρχαν πράγματα με τη δικιά σας τη λογική που θα μπορούσατε να ζητήσετε. Θα μπορούσατε να ζητήσετε, για παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Τρόικα, να επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα για τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία.
δεν μπορεί να το κάνει όπως έχει πει ο Ντράγκη για την Ισπανία, γιατί δεν έχουμε τόσο ομόλογα πια, γιατί είναι θεσμικό το χρέος μας πια, αλλά θα μπορούσε να κάνει. Έχουν πάρει δηλαδή τα κράτη. Τα έχουν πάρει τα κράτη. Ναι. Άρα δεν μπορεί αυτό που προτείνει ο Ντράγκη να το κάνει τόσο πολύ στην Ελλάδα, θα μπορούσε να πάρει άλλα μέτρα για να βοηθήσει τη ρευστότητα της οικονομίας. Θα μπορούσε να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση ένα επενδυτικό πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσει, να μειωθεί άμεσα οι 300.000 που είναι το κόστος που είπαμε το Oxford Economics, δεν είπαμε 300.000. Ή θα μπορούσε να ζητήσει ότι από εδώ και πέρα ότι η Τρόικα θα κοιτούσε μόνο το δομικό έλλειμμα του κράτους. Να το εξηγήσω αυτό. Το έλλειμμα του κράτους μπορεί να χειροτερέψει είτε γιατί είναι πιο σπάταλο, είτε επειδή δεν είναι αποτελεσματική να μαζέψει τους φόρους, είτε επειδή έχουμε μεγαλύτερη ύφεση. Άρα θα μπορούσε να πει, αφού εσείς κάνετε συνεχώς λάθη, από εδώ και πέρα, αν ο λόγος που δεν φτιάχνουμε στους στόχους μας είναι η ύφεση και δεν είναι δομικό, τότε δεν θα μετράει αυτό, δεν θα παίρνουμε περισσότερα μέτρα. Τώρα, να μην προλογίσω, υπήρχαν 3-4 πράγματα που ακόμα μέσα από τη λογική τους μπορούσε να πει, έγινε αυτό το λάθος, απαιτούμε το ένα, το δεύτερο, το τρίτο πράγμα. Θα μπορούσε να πει, δεν το κάνουν αυτό. Και αυτό μας βάζει στην υποψία ότι μπορεί να μην είναι θέμα λάθος, ότι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι και η Τρόικα και η κυβέρνηση λένε αυτά που λένε, αλλά στο βάθος υποστηρίζουν τις αλλαγές που θέλουν τα μνημόνια. Θέλουν μια οικονομία με χαμηλότερους μισθούς, χαμηλότερες συντάξεις, χαμηλότερο συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος με άθλιες εργασιακές σχέσεις. Γιατί αντιθέτως από ό,τι μας λένε, που λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα ελλείμματα, δεν είναι το μεσοπρόθεσμο που μόλις πέρασε από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μιλάει μόνο για μειωμένο έλλειμμα, μιλάει ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ μικρότερες δαπάνες μέχρι το 2016 για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλιση. Άρα ο στόχος τους είναι συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος, χαμηλότερη μισθή και συντάξεις. Γιατί αν δεν ήτανε, άρα δεν το σηκώνουμε εμείς γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος, το σηκώνουμε κιόλας για να δείξουμε ότι αφού έγινε, αν ήταν λάθος, θα επέμεναν σε κάποιες αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις και τους προτείνουμε και πράγματα που με τη δική τους λογική θα μπορούσαν να διορθώσουν το λάθος. Δεν το κάνουν, άρα μάλλον δεν πρόκειται μόνο για λάθος. Ήθελα να σας το εξής, με μία πτώση του ΑΕΠ, το 25% όπως έχει φτάσει αθρηστικά από το 2009, για τους ίδιους τους καπιταλιστές δεν είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα? Πώς επιμένουν σε μία λάθος συνταγή, παρόλο που η δική τους οικονομία, γιατί δεν είναι δική μου και δική σου, η δική τους οικονομία έχει πέσει 25%, δηλαδή σε πόλεμο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί επιμένουν? Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ μπαίνουμε σε αυτό το ερώτημα αυτό, αν είναι λάθος ή όχι. Κατά τη δικιά μου άποψη είναι λίγο και από τα δύο. Από τη μια μεριά, κανένα σύστημα δεν δουλεύει εντελώς κοινικά. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και σκέψου μια θρησκευτική ομάδα. Μπορεί κάποιος κοινωνιολόγος από τα έξω να πει ότι αυτό βοηθάει το σύστημα γιατί κάνει τον κόσμο να πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή και άρα δεν διεκδικεί τόσο πολύ στη ζωή τώρα. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί οι παπάδες αυτής της εκκλησίας να το πιστεύουν αυτό γιατί δεν θα είναι πιστικοί. Έτσι. Άρα οι οικονομολόγοι και πολλοί άλλοι του συστήματος πραγματικά πιστεύουν στο νεοφιλελεύθερο δόγμα. Ότι όταν έχεις έλλειμμα πρέπει να το μειώσεις και αυτό πρέπει να είναι λιγότερες δαπάνες. Όσο και να πέφτει το αυτό. Το πιστεύουν αυτό. Δηλαδή είναι, θα το λέγανε οι γιαγιάδες μου, έχουν δαγκώσει τη λαμαρίνα του νεοφιλελευθερισμού. Με την έννοια ότι το πιστεύουν. Άρα δεν είναι μόνο κοινικό, εργαλειακό, ότι εμείς το λέμε αυτό για τους φτωχούς να μην πάρουν πρέφα, τι γίνεται και από αυτό. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η ταξική μεροληψία που λέμε. Δηλαδή ότι σε μια κρίση δεν ξέρουν πώς θα ξεφύγουμε και δεν έχουν απαντήσει στα βασικά ερωτήματα αυτής της κρίσης. Τα βασικά ερωτήματα αυτής της κρίσης στην Ευρωζώνη είναι τι κάνεις με τις τράπεζες και το μοντέλο των τραπεζών που είχαμε, τι κάνεις με τις ανισότητες που δημιουργήθηκαν, είτε αυτές είναι κοινωνικές ανισότητες ή είναι ανισότητες μεταξύ περιοχών που κάποιες περιοχές πάνε καλύτερα από κάποιες άλλες. Δεν απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα. Και μέχρι να βρουν μια λύση αυτά, μπορεί η λογική να είναι ότι κάνουμε αυτό που μας λέει η τάξη μας και το ένστικτό μας για τις ανάγκες της τάξης μας, χαμηλότερους μισθούς, λιγότερες κοινωνικές δαπάνες και άρα λιγότερο φορολογία πάνω στο κεφάλαιο, χειρότερες εργασιακές σχέσεις και μετά βλέπουμε.
Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει στην απάντηση που έβαλε ο Άγγελος, μα γιατί το κάνει η Μέρκελ αυτό? Φτιάχνουν μια συντηρητική ομοσπονδιοποίηση. Στο τέλος, όταν έχουμε κερδίσει και έχει αδυνατήσει η εργατική τάξη και τους έχουμε φέρει στα μέτρα μας, τότε μπορεί να κάνουμε και λίγο κεντζιανισμό να ξαναρχίσει μετά, αλλά μετά με τους δικούς μας όρους. Τώρα, αν αυτό είναι ορθολογικό, αν θα τους γίνει άλλη ερώτηση. Γιατί τι σημαίνει μια συστημική κρίση? Συστημική κρίση σημαίνει ότι μπορεί να συνεχιστεί η κρίση και όλοι να πολεμάνε να ξεφύγει, να σταματήσει. Δηλαδή, μπορεί η Μέρκελ μετά κάπου 5 χρόνια να πει: εντάξει, τώρα το παρακάναμε. Αλλά μπορεί μετά οι πολίτες να πούνε της Γερμανίας ότι εμείς δεν δίνουμε λεφτά για τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και τους Έλληνες. Εσύ δεν μας έλεγες, εσύ δεν μας έλεγες ότι είναι τεμπέληδες και αρκετά τους έχουμε δώσει. Τι άλλαξες τώρα? Άρα έχουμε και τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχει σηκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Προτείνει ως λύση στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, ως πρότυπο λύσης, τη συμφωνία του 1953. Μεταξύ των πιστωτών της τότε Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Θέλω να μου πεις λίγο πράγματα περισσότερο για το ποια είναι αυτή η συμφωνία του 1953 και γιατί πιστεύετε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο, θα μπορούσε να είναι ένας μπούσουλας για τη λύση του προβλήματος του χρέους και της Ελλάδας και των άλλων χώρων. Η Γερμανία πήρε πολλά το 1953. Τι έκανε δηλαδή? Το εξωτερικό κέλυφος αυτής της συμφωνίας ήταν το σχέδιο Μάρσελ, που ήταν αρκετά λεφτά. Αλλά όχι εντυπωσιακό αριθμό, αλλά ήταν μια επένδυση. Το βασικό όμως ήταν ότι πίσω από το Marshall Plan ήταν μια συμφωνία για το χρέος, όπου όλες οι χώρες που τους χρωστούσε η Γερμανία συμφωνήσαν ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά τους μέχρι να πάρει πρώτα τα λεφτά από το Marshall. Άρα το χρέος πήγε πολύ μακριά. Το γερμανικό χρέος. Άρα είχε μια πολύ μεγάλο, να το πούμε απλά σε σύγχρονους όρους, μεγάλο κούρεμα. Μεγάλο κούρεμα. Να το πούμε σε αυτό. Και τρίτον πήρε τη βεβαίωση ότι σε αυτό το πολύ πιο μικρό χρέος θα το ξεπλήρωνε ανάλογα με τις επιδόσεις. Και όχι οι επιδόσεις τις δημοσιονομικές, πόσο ήταν το έλλειμμα, επιδόσεις ανάπτυξης και επιδόσεις στις εξαγωγές. Τη χρονιά που είχες καλύτερες εξαγωγές ή είχες καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πληρώνεις περισσότερο για το χρέος. Τις χρονιές που είχες λιγότερες εξαγωγές, λιγότερο ανάπτυξη, θα είχες λιγότερο να πληρώσεις σε τοπικό χρεολύσια. Αυτό το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή, βάλουμε αυτό το θέμα, ότι όλο το πρόβλημα του χρέους είναι ευρωπαϊκό, είναι υπερεθνικό και άρα χρειάζεται υπερεθνικές λύσεις. Χρειάζονται λύσεις που έχουν και το στοιχείο της αλληλεγγύης, που βοηθάς κάποιες χώρες τώρα και μετά θα βοηθηθείς και εσύ στο μέλλον. Και το έχουμε αυτό και γιατί θεωρούμε ότι είναι οικονομικά σωστά, δηλαδή πραγματικά θεωρούμε ότι από την ανάλυση μας είναι υπερεθνικό πρόβλημα και άρα χρειάζεται υπερεθνική λύση, αλλά και συγχρόνως γιατί θεωρούμε ότι έτσι φτιάχνεις και υπερεθνικές συμμαχίες. Δεν πας δηλαδή και λες ότι το καλό της Ελλάδας είναι αυτό και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια υποτίμηση, θέλουμε να φύγουμε, να κερδίσουμε η δική μας χώρα. Λέμε ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί και προτείνουμε κάτι που είναι καλό για την Ελλάδα, για την Ισπανία, για την Πορτογαλία πρωτίστως, αλλά και για τους Γερμανούς εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν πάγωμα των μισθών τόσο χρόνια που δεν κερδίζουν από αυτό. Δηλαδή έχουμε μια ανάλυση που λέει ότι η αρχιτεκτονική που υπάρχει κερδίσανε πάρα πολύ το κεφάλαιο στη Γερμανία, στις βόρειες χώρες και στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε ένα άλλο μοντέλο που δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό, εκεί αρχίζει και βλέπουμε τη διαφοροποίηση με το κεντζιανές προσεγγίσεις, βλέπω ότι κοινωνικά αυτό πρέπει να το σηκώσουν άλλες κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή εμείς δεν λέμε, και εδώ ίσως υπάρχει μια παρεξήγηση, δεν λέμε σαν τεχνοκράτες ότι αυτό που προτείνουμε είναι μια λύση που είναι καλύτερο για όλους. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτό που προτείνουμε, και εκεί διαφοροποιούμαστε από διανοούμενους που λένε γιατί δεν κάνουν αυτή τη λύση,
που δεν καταλαβαίνουν ότι κάθε λύση έρχεται πακέτο με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά και ιδεολογικά συμφέροντα. Ήθελα πώς να σου κάνω δύο παρατηρήσεις εδώ. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το 1953, όταν γίνεται αυτή η συμφωνία με τη Γερμανία, βρισκόμαστε στην αρχή των Golden Age, των χρυσών χρόνων του καπιταλισμού. Είχαμε ανάπτυξη η οποία είναι απίθανη. Ήταν η μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ του μέχρι το 1973-1974, η μεγαλύτερη ανάπτυξη ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο επίσης, το δεύτερο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απολύτως κυρίαρχες στην εποχή. Δηλαδή είχαν μια τέτοια τεράστια οικονομία, η οποία μπορούσε να απορροφήσει όλα τα πλεονάσματα των όλων των χωρών. Άρα λοιπόν είχε συνθήκες μεγάλου βάθους και έκτασης οικονομικής ανάπτυξης και μια κυρίαρχη δύναμη η οποία μπορούσε να σηκώσει οποιοδήποτε βάρος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα από αυτά τα δύο. Δεν έχει ούτε μπροστά σου μακροχρόνια χρόνια ανάπτυξης, ούτε η Γερμανία έχει το μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών του 1953. Θα σου κάνει κανείς διαφορετικές. Αυτό λέω. Δεν συμφωνώ ακριβώς με το πώς έχεις περιγράψει τα πράγματα. Η ανάπτυξη εντυπωσιακή είναι επειδή έγινε η συμφωνία με τη Γερμανία. Όχι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης μπορείς, πηγαίναν τόσο καλά τα πράγματα που μπορούσαν να είμαστε large με τη Γερμανία. Τι έγινε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Είχαμε από τη μια μεριά τη Σοβιετική Ένωση σαν απειλή για τις κυρίαρχες τάξεις και είχαμε μια ισχυρή εργατική τάξη που έρχεται στα πράγματα και λένε ότι εμείς δεν επιστρέφουμε στο μεσοπόλεμο, στην ανεργία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι η Βρετανία που μεγάλωσα εγώ. Ποιο είναι το πιο αντιπροσωπικό στοιχείο της βρετανικής μεταπολεμικής ιστορίας? Ότι το 1945 ο Τσέρτσελ είναι ο μεγάλος ήρωας που στάθηκε μόνο εναντίον των Χίτλερ, όταν δεν υπήρχε ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική στον πόλεμο, τους φτάνει στη νίκη και χάνει τις εκλογές 1945. Χάνει τις εκλογές. Γιατί ενώ οι εργατικοί κατάλαβαν, πήραν το πνεύμα της εποχής, ότι αυτοί οι φαντάροι που είχαν πολεμήσει και οι γυναίκες που είχαν κρατήσει τα εργοστάσια είχαν πει ότι εμείς τώρα που συμβάλαμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε τον ναζισμό, δεν επιστρέφουν τα δεκαετία του 30 στην ανεργία. Οπότε κόψτε το κεφάλι σας, εμείς θέλουμε και κοινωνικό κράτος και πλήρη απασχόληση. Άρα υπήρχε ένα κοινωνικό, άρα ο κεντζιανισμός δεν ήρθε κάποιο οικονομολόγιο, ο Κέινς, και είπε εδώ έτσι θα το λύσουμε. Ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα αυτό, ένα κοινωνικό ρεύμα που επέβαλε και μια διαφορετική παγκόσμια οικονομική κατάσταση, που μέσα σε αυτό ήταν ότι δεν θα επιστρέψουμε στη δεκαετία του 30 όχι μόνο κοινωνικά ανεργία σε αυτό, αλλά ούτε σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, πολέμους με τις δασμούς, σηκώνω εγώ το... Άρα θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Μέσα αυτό το πλαίσιο είχε και τη λύση του Λονδίνου του 1953 που ανέφερες και για τη Γερμανία και αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αυξηθεί η επένδυση και η ρυθμή ανάπτυξη. Άρα χρειάζεται για μια αλλαγή κατεύθυνσης και κοινωνικές δυνάμεις, δηλαδή και εδώ επιστρέφουμε στην πρώτη ερώτησή σου και για πόσο τι αντιμετωπίζουν. Εγώ αν δεν αντιδράσουν όλοι οι λαοί του Νότου που θα δούνε ότι μπροστά τους έχουν 10 χρόνια στασιμότητα και πούνε ότι εμείς δεν το θέλουμε αυτό και διεκδικούμε ένα άλλο μοντέλο, δεν πρόκειται οι ελίτ να πούνε τι ωραία τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι οικονομολόγοι, ο Βαρουφάκης ή ο Στιούαρτ Χόλαντ, ότι εδώ μπορούμε να λύσουμε διαφορετικά το πρόβλημα του χρέους. Ναι, απλώς ήθελα να σου πω πάλι, γιατί το ανέφερε στην προηγούμενη απάντησή σου. Υπάρχει το ζήτημα ότι με ένα προϋπολογισμό 1% πώς θα κάνεις επικρατική πολιτική. Το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Ποιος θα βάλει τα χρήματα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά. Τρομακτικά μικρά. Και δεν υπάρχει κανένα κίνημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώντας ακόμη και τις αστικές κυβερνήσεις, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Επομένως, πού θα στηριζόταν μια επεκτατική πολιτική. Πόσο ρεαλιστική είναι, αυτό θέλω να πω. Πόσο ρεαλιστική είναι θα εξαρτηθεί από τι θα μπορέσουν, αν υπάρχουν δυνάμεις συγχρόνως σε όλο το Νότο που θα επιβάλλουν μια διαφορετική λύση για την ανεργία και τη στασιμότητα και την έλλειψη επενδύσεων. Πιστεύω ότι μπορεί να επιτεθεί ένα τόσο μεγάλο κίνημα που να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει δραματικά τον προϋπολογισμό της και να ακολουθήσει. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Εκεί στηρίζεις τις ελπίδες σου. Και στηρίζουμε όχι μόνο τις ελπίδες και στις αναλύσεις που έχουμε ότι η νομισματική ένωση
χωρίς ένα μεγάλο προϋπολογισμό που να δουλεύει και σαν αυτόματος σταθεροποιητής αλλά και σε μεταφορά πόρων από τις περιοχές που πάνε καλύτερα στις περιοχές που δεν πάνε τόσο καλά, δεν θα κρατήσει. Αυτό θα σήμαινε όμως μια ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, η οποία δεν φαίνεται ορατή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Ναι, αλλά ούτε φαίνεται ότι έχουν ότι η λύση που προτείνει η Μέρκελ είναι ρεαλιστική. Όχι, δεν είναι. Άρα είμαστε σε αυτή τη γκραμψιανή περίοδο που το παλιό πεθαίνει και το καινούριο δεν έχει βγει ακόμα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ούτε φαίνεται ότι τους βγαίνει... και δεν τους βγαίνει και όχι μόνο οικονομικά, δεν τους βγαίνει και πολιτικά. Mm. Δηλαδή αυτό το, η κρίση του κέντρου και των κεντροαριστερών φαίνεται. Δηλαδή πού και πού πετάγεται κάποιος που θα πάει καλύτερο Μπερσανί ενδεχομένως στις ιταλικές εκλογές, αλλά μόλις βγαίνει ο Λαντ αμέσως πέφτει η δημοτικότητά του. Δηλαδή είναι, κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε τόσο μεγάλη πτώση τόσο γρήγορα. Και στην Ισπανία η πτώση των λαϊκών δεν είναι αυτόματα νίκη της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κερδίζει. Αυτό ήταν το πρώτο σημάδι της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα. Όταν αυτό το σύστημα το δικομματικό που όταν χάνει ο ένας κερδίζει ο άλλος αποκόπεται. Πάμε τώρα στο ζήτημα των εναλλακτικών προτάσεων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Και καταρχήν θα ήθελα να σου πω το εξής, να ζητήσω τη γνώμη σου μάλλον για το εξής ζήτημα. Από τον καιρό που η κρίση οξύνθηκε και πήρε αυτές τις δραματικές διαστάσεις μετά το 2009, έχουν ιδρυθεί σε όλη την Ελλάδα διάφορα κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά παντοπολία. Ακόμα υπάρχουν και 5-6, δεν θυμάμαι, αλλά είναι πάνω από το 1-2 ας πούμε, κοινωνικά νομίσματα, τα οποία προσπαθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη των ιστότητων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα να πεις τη γνώμη σου πόσο μπορούν τέτοιες ενέργειες, τέτοιες πρωτοβουλίες στις σημερινές συνθήκες, που δεν έχει πάρει ακόμα η αριστερά, κατάλαβε την κυβέρνηση, να συμβάλλουν στο να απαλληλθεί ο πόνος και να δείξουν κάτι άλλο. Ο ρόλος όλων αυτών των θεσμών κινηματικών διεργασιών που ανέφερες είναι πολυδιάστατος. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Και δεν ξέρω να απαντήσω σε όλη την ερώτησή σου και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς γιατί θα το δούμε, γιατί έχουν μια δυναμική και δεν ξέρεις εκ των προτέρων. Mm-hmm. Πρώτον είναι το καθαρό ανθρωπιστικό, ότι βοηθάει πολύ κόσμο. Δεύτερο στοιχείο είναι όμως ότι δεν είναι ανθρωπιστικό μόνο με την έννοια που είναι η βοήθεια της εκκλησίας ή του Sky. Mm-hmm. Είναι πιο σαν το κουνφούκιο που έλεγε ότι άμα δώσεις ένα ψάρι σε έναν άνθρωπο, τον κρατάς ζωντανό για μια μέρα, άμα του μάθεις πώς να ψαρεύει, τον κρατάς ζωντανό για όλη τη ζωή. Δηλαδή ότι μέρος της αριστερής παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα είναι να φτιάξεις θεσμούς που οι άνθρωποι μπορούν να τους πάρουν και να τους τρέξουν και δεν ξέρεις που μπορούν να τους φτάσουν. Δηλαδή τους δίνεις τη δυνατότητα επέκτασης αυτό. Το τρίτο είναι ότι αυτές οι πρακτικές έχουν τεράστια σημασία για την αριστερά, γιατί δεν είναι ότι λύνουν τα προβλήματα, αλλά τα λύνουν με συλλογικό, συνεργατικό τρόπο και άρα αναδεικνύουν διαφορετικές αξίες. Εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε μια οικονομία που η κοινωνική οικονομία θα είναι κυρίαρχη και δεν θα υπάρχει και δημόσιος τομέας και συνεταιρισμοί και κρατικές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το και νοσοκομεία κρατικά με κοινωνικό έλεγχο. Δεν νομίζω ότι θα το αντικαταστήσουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σημασία τους είναι μόνο το 25% νομίζω είναι στη Γαλλία. Αυτό νομίζω είναι ρεαλιστικός στόχος για μια αριστερή κυβέρνηση να πει πού είναι οι δυσκολίες να επεκταθεί περισσότερο αυτός ο κοινωνικός τομέας. Mm. Είναι νομικός, είναι βοήθεια σε management και σε γνώσεις, είναι σε κάποια άλλη βοήθεια να τους δώσουμε σπίτια που είναι του κράτους που δεν χρησιμοποιούνται για... Να το σκεφτούν και να μας πούν ήδη που βρίσκουν τις αδυναμίες. Mm. Αλλά η αξία δεν είναι ότι θα φτάσει 20-25%. Είναι και αυτό. Mm. Θα εξηγήσω μετά ίσως άμα έχω την ευκαιρία γιατί είναι και αυτό. Αλλά είναι ότι πολλιάζεις και τους άλλους τομείς με αυτές τις αξίες. Ο κόσμος βλέπει ότι συνεργατικές
συλλογικές λύσεις μπορούν να δουλέψουν. Γιατί εμένα με ρωτάνε γιατί πήγε τόσο χάλια το συνεταιριστικό κίνημα, που θα ήταν κάτι που θα μπορούσε στον αγροτικό τομέα. Πολλοί λόγοι. Ήταν και πώς ήταν οι επιδοτήσεις από την ΕΟΚ, ήταν και το κρατικό, η κομματικοποίηση, ήταν η διαφθορά. Μιλάς πολύ... για τις συνεταιρισμούς του 80. Ναι, ακριβώς. Που θα ήταν ένα καλό παράδειγμα και χρήσιμο σε αυτή την κρίση να μπορούσαν αυτοί να παίξουν ένα ρόλο στον αγροτικό τομέα, να αυξηθούν οι εξαγωγές, να κάνουν διαφορά. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί ξέρουμε πώς καταλήξει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η ελπίδα είναι ότι αν αρχίσεις και να πεις. Αρχίζουμε τους συνεταιρισμούς, δεν σε πιστεύει ο κόσμος. Αλλά αν είναι επιτυχημένο το παράδειγμα, το καλό πράγμα με τα επιτυχημένα παραδείγματα είναι και κάποιος άλλος βλέπει ότι είναι αυτό και άρα θα εμβολιάσει και μόνο τους συνεταιρισμούς. Εγώ σου λέω και το ίδιο το δημόσιο, τον δημόσιο τομέα, πώς λειτουργεί, με ποιες αξίες, ποια προβλήματα βρίσκει, πώς ιεραρχεί τα προβλήματα και τους μεθόδους που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Άρα έχω μεγάλες ελπίδες γι' αυτό, όχι. Το νομίζω το έκανα σαφές. Όχι ότι θα είναι και θα ξαφνικά θα είναι 70% της οικονομίας μας. Μικρό θα είναι πάντα, αλλά θα είναι ένα μικρό δυναμικό που από μέσα όμως από τα κινήματα. Γιατί αυτό είπε ο Μάρξ είναι ο σοσιαλισμός. Ο Μάρξ είπε ο σοσιαλισμός είναι η πραγματική ροή των πραγμάτων από τον από κάτω. Δηλαδή δεν είναι ότι έκατσε ο Άγγλος και Ευκλήδης και η σχεδία σε μια οικονομία και είπε ότι θα έχουμε τόσο συνεταιρισμούς, τόσο δημόσιες. Αυτή είναι η ερμηνεία του σοβιετικού μαρξισμού που απέτυχε. Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε η μαρξιστική ανάλυση είναι ότι βγαίνει από την ίδια την κοινωνία, γιατί η κοινωνία έχει προβλήματα. Και τα λύνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ο Μάρξ λέει μια από τις θέσεις του Φέρμπαχ, ότι τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, τα βασικά προβλήματα των ανθρώπων όταν φύγουμε από τις ιδεολειψίες είναι κοινωνικά. Είναι κοινωνικά τα προβλήματα. Πώς τα λύνεις. Αυτό είναι άνθρωποι με μεράκι, με δυνατότητες, με ταλέντα που προσπαθούν αυτά τα ταλέντα να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι καλό στον τομέα τους, αλλά ελπίζω να έχει και επεκτάσεις εκτός. Άρα, αν μια κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει αύριο κυβέρνηση, τι θα έπαιρνε σαν μέτρα για να κάνει την οικονομία, μια οικονομία που να βασίζεται περισσότερο στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι στο κέρδος. Δηλαδή, τι θα έκανε σαν μέτρα άμεσα προς μια μετάβαση στη σοσιαλιστική κοινωνία. Και στο ρωτάω αυτό, γιατί μιλάτε συνεχώς για την αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία. Τι ακριβώς εννοείται και τι θα, τα μέτρα θα παίρνετε ως κυβέρνηση. Εμείς νομίζω ότι το μεγάλο ατού της αριστεράς σε όλο τον Νότο τώρα, δεν μιλάω μόνο στην Ελλάδα, γιατί πρόσφατα πήγα και στην Ισπανία και άκουσα τις συζητήσεις εκεί πέρα από κινήματα που βγήκανε από τις πλατείες στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη, είναι ότι επιστρέφει το δυνατό χαρτί της αριστεράς ότι εμείς είμαστε οι πλουραλιστές. Δηλαδή, είμαστε και με την κοινωνική οικονομία, και με τους συνεταιρισμούς, και με τις δημόσιες επιχειρήσεις, και υπάρχει ρόλος για το ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, είναι πολλές οι ανάγκες των ανθρώπων και άρα είναι πολλές οι παραγωγικές λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι όλα τα προβλήματα και όλες οι ανάγκες μπορούν να λυθούν με τους ίδιους θεσμούς ή με τις ίδιες πρακτικές. Άρα, η αριστερά δεν είναι, άμα το πω με το εσώπου, την ιστορία, δεν είμαστε μόνο σκατζόχιος που ξέρει ένα πράγμα, είμαστε και αλεπούδες που ξέρουμε πολλά πράγματα. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ του σκατζόκερου και την αλεπού. Ξέρουμε πολλά πράγματα, δηλαδή χρειάζονται πολλές, δηλαδή είμαστε και με την παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη, που δεν είναι του Σταϊκούρα και του Στουρνάρα και του Χατζηδάκη ότι έλα εδώ ξένος κεφάλαιο, εδώ είναι εργαζόμενοι, κάντε το ό,τι θέλετε, εδώ είναι ο ελεύθερος μας χώρος, επενδύστε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, με όποιους όρους θέλετε, αλλά ότι εμείς έχουμε προτεραιότητες και οικολογικές και αναπτυξιακές και κοινωνικές και πώς να αναβαθμίσουμε την κατάρτιση των εργαζομένων μας και άρα έχουμε μια βιομηχανική πολιτική που μπορεί να φέρει και ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές και κοινωνικές να συνεργαστούν για να αναβάθμιση το προϊόν. Άρα έχουμε πολλές ιδέες για πώς γίνεται αυτό που συγχρόνως είναι, προσπαθούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα συγχρόνως μη χάνοντας ότι εμείς αμφισβητούμε όχι μόνο τους στόχους της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή να παράγουμε περισσότερο, να
αντιμετωπίσουμε περισσότερες ανάγκες, mm-hmm. που και εκεί έχουμε διαφορά. Είναι mm-hmm. άλλο να έχει στόχο το κέρδος και άλλο τις ανάγκες των ανθρώπων ή και να πας καλύτερα από ό,τι πήγες πριν, αλλά και τα μέσα. Άρα να έχουμε θεσμούς που είναι πιο συμμετοχικούς, που οι άνθρωποι τους βοηθάς να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, αμφισβητείς όχι μόνο το στόχο της οικονομικής πολιτικής, αλλά και, και τα μέσα. Mm-hmm. Και ποια θα ήταν πιο συγκεκριμένα τα μέτρα για μια οικονομία που δεν θα στήσει στο κέντρο, δηλαδή, στο κέρδος, δηλαδή, τι οικονομικές δραστηριότητες θα... Με ρωτάς σε τομείς ή με ρωτάς σε... Ρωτάω για να καταλάβεις, κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις. Ναι. Στην Αργεντινή, η κυβέρνηση, λόγω πίεση από το κίνημα Ιαγία, αναφέρθηκε και προηγουμένως, αναγκάστηκε να πλημοδοτεί και να στηρίζει εργάτες οι οποίοι πηγαίναν και ξανανοίγαν τις επιχειρήσεις ως πλέον συνεργατική διοίκηση και όχι ως καπιταλιστική επιχείρηση. Τέτοια πράγματα έχει σκεφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα τα προωθήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά είναι ανοιχτά. Mm. Και γίνεται πιο ανοιχτός σε αυτά όσο υπάρχουν κινήματα που το σπρώχνουν αυτό. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και είναι ένα πράγμα που είναι ένα συνεχή διαδικασία. Δεν το λύνουμε μια και έξω. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να ακούσουμε από τα κοινωνικά κινήματα της κοινωνικής οικονομίας πού βρίσκουν ότι είναι τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Είναι πιο πολύ ρυθμιστικά, είναι πιο πολύ χρηματικά, είναι νομικά. Το ίδιο ισχύει και για το παράδειγμα που μου ρωτάς για την αυτοδιαχείριση. Όταν έχεις μια βιομέτ που σου απαιτεί, αν έχεις τέτοια κινήματα, δεν μπορεί να το επιβάλλεις εσύ. Πρέπει να δεις ότι υπάρχει μια ζωντανή κατάσταση από την κοινωνία, που μετά να δεις πού είναι. Γιατί αυτοί έχουν, ξέρω για παράδειγμα, ότι έχουν τεράστιο νομικό πρόβλημα στην Ελλάδα με τη γη και ποιος το έχει αυτό για να μπορείς να πάρεις μια επιχείρηση που έχει καταρρεύσει, να τη χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι και να μπορούν να τη διαχειριστούν σε αυτό. Άρα το νομικό είναι σίγουρο κάτι που θα πρέπει να λύσει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Άρα θέλετε να πεις ότι θα υπάρχει ένα διαρκές feedback ανάμεσα Ακριβώς. στο κίνημα Ακριβώς. και σε μια κυβέρνηση της αριστεράς Ακριβώς. η οποία θα προσπαθήσει να χτίζει μια κοινωνία και μια οικονομία η οποία όλο ένα και περισσότερο θα απομακρύνεται από τη λογική του κέρδους. Ναι, αυτή είναι η λογική. Ναι. Οι κυβερνήσεις του μνημονίου, αλλά και οι κυβερνήσεις πολύ πριν από το μνημόνιο, τι χαρακτηρίζονται. Χαρακτηρίζονται ότι έχουν το αυτί τους πάντα ανοιχτό στα συμφέροντα των βιομηχάνων, των τραπεζιτών και όχι μόνο έρχονται όποτε θέλουν και μπαίνουν μέσα στο γραφείο και συζητάνε, αλλά και μέσα στη λογική τους είναι ότι η οικουμενική τάξη, τι σημαίνει οικουμενική τάξη, σημαίνει η τάξη που τα δικά τους συμφέροντα συμπίπτουν με τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας. Στον εξυγχρονισμό, στον νεοφιλελευθερισμό, η οικουμενική τάξη είναι το κεφάλαιο. Άρα είναι λογικό να τους ακούς. Τι λένε, τι θέλουν, τι χρειάζονται, τι εμπόδια αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι μια κυβέρνηση αριστεράς πρέπει να πει ότι η οικουμενική τάξη είναι ο κόσμος της εργασίας. Άρα εσύ πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά σε τι προβληματισμούς έχουν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και πώς μπορεί να τους βοηθήσει να τα ξεπεράσουν. Είναι ακριβώς συμμετρικό με αυτή την έννοια. Όπως οι κυβερνήσεις είχαν πάντα ανοιχτό το αυτί τους στις ανάγκες του κεφαλαίου και τη λογική του κεφαλαίου που είναι η λογική του κέρδους, εμείς έχουμε τη λογική του κόσμου της εργασίας που αρχίζει με τις ανάγκες, άρα όταν βλέπεις παραδείγματα, παρεμβάσεις, αυτοενέργειες που προσπαθούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα, εσύ πρέπει να είσαι ανοιχτός. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο αυτό τα πράγματα. Να τελειώσουμε ίσως με αυτό, ότι να αμφισβητήσεις τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και να συγχρόνως και τα μέσα αποτελεί μια πολύ μεγάλη ρήξη. Mm-hmm. Και άρα είμαστε εντελώς σίγουροι ότι πάμε για ρηξιακές καταστάσεις. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει τόσα πολλά πράγματα που έχουν εγκατασταθεί για τόσα πολλά χρόνια λογικές και να θεωρήσει ότι αυτό θα είναι ένα εύκολο πέρασμα. Εξάλλου ο Λούκατς μας έλεγε, ένας πολύ γνωστός μαρξιστής του 20ου αιώνα, ότι η μετάβαση στο σοσιαλισμό είναι πολύ πιο δύσκολη από τη μετάβαση στο καπιταλισμό, από τη φεουδαρχία. Ακριβώς γιατί πάντα στη μετάβαση στο σοσιαλισμό έχεις πολλά
πιο δύσκολα προβλήματα να αντιμετωπίσεις. Έχεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα ότι απλώς να αυξήσεις τους μισθούς δεν σε απαραίτητος πάει στο σοσιαλισμό. Πρέπει να κάνεις και πράγματα που είναι θεσμικά, που η λογική δεν θα είναι καθαρή εκείνη τη στιγμή, που να αργήσουν να έρθουν τα αποτελέσματα. Πρέπει να κάνεις τις πρώτες παρεμβάσεις που δείχνουν ένα διαφορετικό στίγμα. Και αυτό είναι σε ένα εχθρικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κάνεις. Και η πίεση σε μια κυβέρνηση αριστεράς θα είναι να πέσει πίσω σε συμβατικά μέσα. Δηλαδή θα μας πούνε γιατί δεν κάνετε κάτι για τη φορολογία, γιατί δεν κάνετε κάτι για τις δαπάνες. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε και να έχουμε μια διαφορετική άποψη και για το πώς δουλεύει το φορολογικό σύστημα και πώς γίνονται οι προμήθειες. Αλλά συγχρόνως, αν δεν κάνεις μια άλλη ατζέντα συγχρόνως, που αυτό μπορεί να φαίνεται κόστος όταν το κάνεις, και το κέρδος θα είναι στο μέλλον. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολο η μετάβαση στο σοσιαλισμό, λέει ο Λούκας. Θα έχεις πρόβλημα. Θα χάσεις αυτά τα αριστερά χαρακτηριστικά. Ευκλήδη εκ μέρους του Left.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έκανες. Και εγώ σε ευχαριστώ, Άγγελε. Να είσαι καλά.